Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Σκάι στι 9. Εβδομάδα εξελίξεων αρχίζει από αύριο για την υπόθεση τη λίστα Λαγκάρτ, καθώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τη δική του πρόταση, αποδίδοντα ποινικέ ευθύνε στον κύριο Παπαγκοσταντίνου αλλά και στον κύριο Βενιζέλο. Ενώ μέσα στι επόμενε ημέρε θα δώσουν εξηγήσει στου οικονομικού εισαγγελεί και οι εξαδέλφες του κυρίου Παπακωνσταντίνου. Σε πολιτικό επίπεδο σφοδρύνει η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με τα πρόσωπα που κάθε πλευρά θέλει να βάλει στο κάδρο αυτής της υπόθεσης και βαριές αλληλοκατηγορίες, ημέν για συγκάλυψη και ιδέα για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Εν μέσω σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, την προσεχή Τετάρτη αναμένεται να καταθέσουν απολογητικό υπόμνημα στου οικονομικού εισαγγελεί οι τρει συγγενεί του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Παράλληλα, οι οικονομικοί εισαγγελεί που ερευνούν τη λίστα Λαγκάρντ πιθανότατα θα καλέσουν εκ νέου για συμπληρωματική εξέταση του δύο πρώην επικεφαλεί του ΔΟΕ, Ιωάννη Διώτη και Ιωάννη Καπελέρη, ώστε να ερωτηθούν για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι πολιτικοί προϊστάμενοί του αλλά και το τι έπραξαν οι ίδιοι. Τη Δευτέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τη δική του πρόταση δικές δικές στη Βουλή, επιρρύπτοντα ευθύνε τόσο στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, όσο και στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Η απόδειξη του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει πολιτικά παιχνίδια είναι ακριβώ ότι δεν ο κ. Παπ... Παπαδρέο στο κάδρο. Γιατί, τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να πιέσει του παπαδρεϊκού βουλευτέ του ΠΑΣΟΚ στη μυστική ψηφοφορία να ψηφίσουν υπέρ τη παραπομπή Βενιζέλου. Θέλει να δημιουργήσει πολιτική κρίση, κάνοντα πολιτικό παιχνίδι. Εμεί λέμε όχι στην ποινικοποίηση τη πολιτική ζωή, αλλά λέμε και όχι στη συγκάλυψη. Γι' αυτό κάναμε μία πρόταση για προανακριτική. Έτσι. Που βασίζεται στα ακριβή στοιχεία που μα έδωσε η δικαιοσύνη. Ναι, ναι σας πω Όχι, δεν σα έδωσε, Ρουλάκη. κύριε Ανδρουλάκη. Όχι, όχι με συγχωρείτε, κύριε Παλή. Σας... Έδω... Όχι, μπορεί κύριε Ανδρουλάκη. Δεν σα έδωσε η δικαιοσύνη αυτά τα στοιχεία. Δεν σα Οι εισαγγελεί έχουν στείλει. Μα δεν θα Οι εισαγγελεί έχουν στείλει. Έχουν στείλει στη Βουλή, κύριε Ανδρουλάκη, ω η ε, τη δικογραφία να διάλογο, για τη διαχείριση, διαχείριση της δεν να τη δικαιοσύνη. Ακούστε με, κυρία Δουλάκη. Μα σα άκουσα Η δικαιοσύνη, λοιπόν, η δικαιοσύνη έχει σας. στείλει στη Βουλή τα στοιχεία για τη, για τη διαχείριση τη λίστα. Ένα... Είναι προκλητική η άποψη και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αν διατυπώνεται ότι διανοήθηκε καν η Δημοκρατική Αριστερά να συγκαλύψει, αν δεν είναι κουτοπώνηρη. Δηλαδή, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με τις και αυτέ τι θεωρίε και απόψει ότι θα την εξελίξουμε σε εξεταστική δια τη πλαγία οδού, και αυτό έπρεπε να το ψηφίσουμε, γιατί ήταν η εφάνταστη πρωτοβουλία και άποψη της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα και για τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, όπω οι συνεργάτε του πρώην τσάρου τη Οικονομία. Καθώ ο τότε Υπουργό Οικονομικών έχει δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή ότι είχε παραδώσει σε συνεργάτη δάτου το επίμαχο αρχείο σε μορφή USB. Μέχρι τον Φεβρουάριο όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη λίστα Λαγκάρτ θα έχουν ελεγχθεί από το ΣΔΟΕ Μάλιστα. και όσοι δεν έχουν καταβάλει του φόρου θα του καταβάλουν. Εμεί έχουμε ζητήσει προανακριτική όχι μόνο για τον κύριο Παπακοσταντίνου για να δούμε αν αλλίωσε και γιατί αλλίωσε τι ποινικέ του ευθύνε, αλλά και για τον κύριο Βενιζέλο που επί 17 μήνε κρατούσε κάτω από το μαξιλάρι του τη λίστα χωρί να κάνει τίποτα. Δεν ρίχνουμε ευθύνε, όπω ξέρουμε, στον κύριο Παπακοσταντίνου. Ζητούμε τη διερεύνηση του θέματο και για τον κύριο Βενιζέλο, αλλά και για τον κύριο Παπαντρέο. Παπα Μερικοί έχουν... Είναι εντύπωση ναι. ε, ότι εάν ε, αντιμετωπίζονταν η λίστα Λαγκάρν δεν θα εφαρμόζονταν αυτή η αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική Είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων η οποία εφαρμόζεται από τη συνθήκη Είστε του Μάρτυρ και πέρα Έπεσε η μάσκα του ΣΥΡΙΖΑ που με τη συγκάλυψη Παπανδρέου απέδειξε πω αποτελεί κομμάτι του παλαιοκομματικού κατεστημένου. Η Χρυσή Αυγή επιμένει στη σύσταση προανακριτική επιτροπή για Παπα-Κωνσταντίνου, Βενιζέλο και Παπανδρέου και καλεί του βουλευτέ των ανεξάρτητων Ελλήνων να υπογράψουν την κοινή πρόταση. Ο Γιώργο Παπα-Κωνσταντίνου πάντω ήδη ετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή ενώπιον τη προανακριτική επιτροπή τη Βουλή με σκοπό να αποδείξει, όπω λέει, το κίνητρο εκείνων που έσβησαν τα ονόματα των συγγενών του από τη λίστα Λαγκάρτ για να τον ενοχοποιήσουν. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι τελευταίε εξελίξει και πώ διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Χριστό Κούτρα και τον πρόδρομο Παπαλιόπουλο. Πρόδρομε, αύριο έρχεται η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει τη δική του πρόταση. Και μέχρι αυτή την ώρα οι πληροφορίε λένε πω ε, βρίσκεται, είναι σε εξέλιξη μια σύσκεψη στο ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Τσίπρα. Εδώ και λίγη ώρα, Σπύρο, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σύσκεψη με το Προεδρείο τη Κοινοβουλευτική Ομάδα αλλά και νομική ομάδα προκειμένου να ολοκληρώσει το τελικό κείμενο τη πρόταση που θα υπογράψουν οι βουλευτέ του κόμματο και θα καταθέσει αύριο στη Βουλή η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Στο σκεπτικό τη πρόταση, σήμερα με πληροφορίε, υπάρχουν φυσικά ευθύνε ποινικέ για τον Γιώργο Παπακοσταντίνο αλλά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην κριτική δε που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει κάνει πίσω στην περίπτωση ευθυνών και του Γιώργου Παπανδρέου, που ήταν πρωθυπουργό την περίοδο που ήταν υπουργοί οι κύριοι Παπακοσταντίνου και Βενιζέλο, η Κουμπονδούρου απαντάει πω υπάρχουν πολιτικέ ευθύνε για τον κύριο Παπανδρέου, αλλά ενδεχομένω και για άλλα πρόσωπα όπω ίσω ο κύριο Σαχινίδη. Ωστόσο, όλα αυτά θα φανούν και από την πορεία των ερευνών μόλι ξεκινήσει η υπόθεση πάντως, στη Βουλή. Πάντω, βλέπουμε πρόδρομο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει μια σκληρή γραμμή Κυρίω έχει στο στόχαστρό του τον κύριο Βενιζέλο, θέλοντα ενδεχομένω έτσι να πλήξει και την ε, σταθερότητα τη συνοχή τη κυβέρνηση. Σπύρο στην Κουμουντούρο θεωρούν ε, ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψη από την κυβέρνηση. Ε, για την, ε, γι' αυτό και η απόδοση ευθυνών υπάρχει μόνο στο πρόσωπο του κυρίου Παπακοσταντίνου. Ε, μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει πω αυτοί που εδώ και τρία χρόνια ισοπεδώνουν την ελληνική κοινωνία τρέχουν να περιορίσουν την υπόθεση Λαγκάρτ στο πρόσωπο του κυρίου Παπακοσταντίνου για να καλύψουν τους φίλους τους και τους εαυτούς τους. Ο αγώνα για την αποκάλυψη τη αλήθεια και τον καταλογισμό ευθυνών αποτελεί το μεγάλο αίτημα του λαού μα. Η μνημονιακή κυβέρνηση που υπερασπίζεται το φαύλο παρελθόν τη δεν διστάζει να υπονομεύει τη δημοκρατία και να σπαίνει το διχασμό. Ο ελληνικό λαό, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αναζητήσει την αλήθεια, θα υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του και τη δημοκρατία. Ωστόσο, ο πρόεδρο, με το ζήτημα τη πρόταση για παραπομπή όχι του κυρίου Βενιζέλου για ποινικέ ευθύνε, έχει προκύψει και ένα θέμα στη δημοκρατική αριστερά. Έτσι είναι, το κλίμα για τον Οδυσσέα Βουδούρ, είναι πολύ βαρύ ε, βλέπει την πόρτα τη εξόδου ο βουλευτή, καθώ μιλώντα σήμερα στο Μέγκα, επέμεινε σε διαφορετική στάση από τη Δημοκρατική Αριστερά ότι θα ψηφίσει υπέρ τη παραπομπή του κ. Βενιζέλου. Και στο ίδιο μήκο κύματο κινείται και ο Παρίσι Μουτζινά, που και γι' αυτόν το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ βαρύ πύρο στην Δημοκρατική Αριστερά. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξει για του δύο αυτού βουλευτέ μέσα στην Ελλάδα. Εβδομάδη... Ενδεχομένω τα επόμενα 24 ώρα και ανάλογα με τι τάσει που θα κρατήσουν, είναι πολύ πιθανό να απομακρυνθούν από τον κ. Κουβέλη από την Εδημάρη Σπύρο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρο, και να συνδεθούμε τώρα με τον ε, Χρήστο Κούτρα. Μα περιμένει ήδη στην αίθουσα ειδήσεων για να δούμε, Χρήστο, πώ απαντάει το Πασόκ στι αιτιάσει αυτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Με μια ανακοίνωση κοντά 2,5 σελίδε, την οποία να κάνει λόγο για χιδέε επιθέσεις και παρατίθεται μία σειρά από ερωτήματα σε αυτή την ανακοίνωση. Παραδείγμα του χάρη, από ποιον απέκρυψε τη λίστα αναρωτιόντας στο Πασόκο Ευάγγελος Βενιζέλος αφού η αρμόδια υπηρεσία τους ΔΟΕ την είχε και μάλιστα την παρέδωσε στον Ευάγγελο Βενιζέλος Υπουργό Οικονομικών με δίμηνη καθυστέρηση. Λίγες μέρες αργότερα μάλιστα λέει η λίστα δημοσιεύτηκε σε περιοδικό στο οποίο δεν έδωσε, την έδωσε κάποιο που ισχυριζόταν ότι δεν την κράτησε ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ στήριξε με πάθος το δημοσιογράφο, αναφέρεται στον κύριο Ψεβάνε, που παρέλαβε από την πηγή εντό εισαγωγικών, επεξεργάστηκε και δημοσίευσε τα στοιχεία τη λίστα. Ακόμα περιμένουμε την απάντηση του κυρίου Τσίπρα, λέει η ανακοίνωση, στο ερώτημα γιατί προστατεύει πολιτικά αυτόν που συγκαλύπτει, ε, που, που συγκαλύπτει κάποιον ψευδόμενο. Γίνονται αρκετέ αναφορέ για, ε, για τον κύριο Διώτη και περνάει στην αντεπίθεση στο Πασόκ. Και για τον κύριο Διώτη, καθώ λέει ότι είναι ένα έμπειρο δικαστικό. Εάν ήθελε οδηγίε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον τότε τον κύριο Βενιζέλο, θα έπρεπε να τι είχε ζητήσει για το τι πρέπει να κάνει ε, με τη λίστα. Θα έπρεπε να έχει ενοχλήσει και του επόμενου Υπουργού Οικονομικών, που ανέλαβαν μετά τον κύριο Βενιζέλο. Υπενθυμίζουμε πω ήταν τρει αυτοί οι Υπουργοί των Οικονομικών. Και αν θα έπρεπε να δοθεί ε, ε, εντολή ελέγχου από τον κύριο Βενιζέλο, λένε ότι ο κύριο Διώτη ο ίδιο είπε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια ότι η αποστολή του υλικού στο ΣΔΟΕΤ τον Ιούνιο του 2011 από τον κύριο Παπακοσταντίνου, συνιστούσε τέτοια εντολή, την οποία και εκτέλεσε παραλαμβάνοντα το υλικό και αξιολογώντα το περιεχόμενό του. Και η ανακοίνωση καταλήγει με μια επίθεση προ τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, στην οποία αναφέρεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όμω και προσωπικά ο κύριο Τσίπρα δεν αρκείται σε αυτά. Πηγαίνει ακόμη πιο πέρα στην χειδεότητά του, λέγοντα ότι ο κύριο Βενιζέλο έκανε δύο εκλογέ έχοντας τη λίστα στη διάθεσή του και άρα μπορεί να εκβίασε πρόσωπα που περιέχονται σε αυτήν την... για πολιτική στήριξη. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Πώς είναι δυνατόν να λέει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας μια τέτοια ακραία σκοφαντία χωρίς κανένα στοιχείο έτσι εμψυχρό. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια ένδειξη. Όχι. Ας λοιπόν και ας ζητήσει συγγνώμη. Και η πολιτική αθλειότητα έχει όριο καταλήγει ανακοίνωση. Κλείνοντας να σου πω κι εγώ ότι στο Πασόκ ετοιμάζονται για μια σφοδρή και σκληρή μάχη στη Βουλή. Αντιλαμβάνονται πω αυτή τη συζήτηση ουσιαστικά θα είναι μόνοι του, θα είναι το Πασόκ απέναντι στον κύριο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίω ο κύριο Βενιζέλο απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, και να συνεχίσουμε.